Ο κύριος Γιάννης Δελής, βουλευτής Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Κύριε Δελή, καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Πορτοσάλτε. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σχολιάσετε κάτι από τα τρέχοντα, κύριε Δελή. Πολύ ευχαριστώ. Σας έχω καλέσει για το θέμα, για τις αντιρρήσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος ως προς την επιστολική ψήφο. Θα την πείτε τη γνώμη σας προφανώς, αλλά θέλετε να σχολιάσετε κάτι άλλο στο μεταξύ. Εντάξει, ένα μικρό μόνο σχόλιο. Δεν να πείτε ό,τι θέλετε, βεβαίως. Για όλη αυτή τη συζήτηση που έχει ανοίξει σε σχέση με τους δανειολήπτες και την λεγόμενη προστασία της πρώτης κατοικίας, νομίζω ότι αυτό που καταλαβαίνει ο κόσμος και αυτό που είναι η πραγματικότητα είναι ότι εντείνονται οι εκβιασμοί έτσι ώστε ακόμα περισσότερα λαϊκά νοικοκυριά είτε να οδηγηθούν με το μαχαίρι στο λαιμό κυριολεκτικά στα γκισέ των τραπεζών είτε να χάσουν το σπίτι τους. Νομίζω ότι αυτή είναι η ουσία όλης της συζήτησης. Μια συζήτηση βεβαίως που ευνοεί τους τραπεζικούς ομίλους οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια δεν είχαν και λίγες παροχές, κύριε Πορτοσάλτε. Μόνο τις ανακεφαλαιοποιήσεις να δει κανείς, τα δισεκατομμύρια είναι αρκετά. Ναι. Από εκεί και πέρα, τώρα τρέχουν ένα σωρό ζητήματα σε σχέση και με την δίκη της Χρυσής Αυγής, η οποία επιτέλους φτάνει στο τέλος της. Εγώ θα σας πάω σε ένα άλλο που θα ήθελα τη γνώμη σας, κύριε Δελή, να την ακούσω. Γίνεται τώρα μια πορεία μπροστά από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. 40 άνθρωποι κλείνουν τη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Πρέπει να το συνεχίσουμε αυτό το βιολί ή όχι? Όχι της διαμαρτυρίας, μην παρεξηγηθούμε, να μιλάμε από τα αυτονόητα. Δηλαδή, γιατί πρέπει να κλείνει ο δρόμος? Ας μείνουν στο πεζοδρόμιο να διαμαρτυρηθούν όσο θέλουν οι άνθρωποι. Νομίζω, κύριε Πορτοσάλτε, ότι τους δρόμους δεν τους κλείνουν οι εργαζόμενοι. Τους δρόμους τους κλείνει τις περισσότερες φορές, για να μην πω πάντα, η τροχέα και η αστυνομία. Πολλές φορές με έναν υπερβάλλοντα ζήλο και πολλές φορές και με μια υπερβολική διάθεση και σε υπερβολικό βαθμό. Νομίζω ότι. Δηλαδή, τώρα, όπως με πληροφορεί ακροατής που μου στέλνει το μήνυμά του στο πορτοσάλτα.gr, διαβάζω: ακόμα κλειστή λεωφόρος Αλεξάνδρας 25 άτομα. Χαχά από κάτω. Ναι, μόνο που την κλειστή λεωφόρο Αλεξάνδρας την έχει κλείσει η αστυνομία. Δεν έχουν κλείσει οι διαστήματα. Να το κάνω ακόμη πιο προσωπικό το ερώτημα. Δηλαδή, πηγαίνει το πάμε. Με κάποιες εκατοντάδες, να πω έτσι. Εκατοντάδες. Να το θέσω, δεν θέλω να υποτιμήσω την δύναμη του ΠΑΜΕ, μην παρεξηγηθώ, έτσι τα λέω εκ του προλόγου αυτά. Ναι. Λοιπόν, θα δεχτεί το ΠΑΜΕ να γίνει η διαδήλωση στο πεζοδρόμιο ή σε κάποια πλατεία χωρίς να κλείνει το δρόμο, κύριε Δελή? Τι λέτε? Καταρχήν, οι διαδηλώσεις, ξέρετε, κύριε Πορτοσάλτε, αντιμετωπίζονται και με βάση την αριθμητική τους παρουσία. Έτσι. Οι διαδηλώσεις του ΠΑΜΕ συχνά, πυκνά είναι τις περισσότερες φορές. Καλά. 50.000 άνθρωποι δεν χωρούν σε ένα πεζοδρόμιο. Δεν θα το αρνηθώ. 10.000 άνθρωποι δεν χωρούν σε ένα πεζοδρόμιο. Σύμφωνα. Δεν χωράνε στο πεζοδρόμιο. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως, για τα προβλήματα τα οποία βάζετε και στα οποία αναφέρεστε, τις περισσότερες φορές σας είπα. Τα προκαλεί η αστυνομία με μια υπερβολική. Γιατί αν έρθει ο αστυνομικός διευθυντής και σας πει, παρακαλώ, περάστε στο πεζοδρόμιο, θα το δεχτείτε? Δεν νομίζω ότι θα χωρέσουν οι διαδηλωτές. Αν χωρούν. Κοιτάξτε, αυτή η συζήτηση για τον περιορισμό των διαδηλώσεων δεν είναι και τόσο αθώα. Δεν είναι περιορισμός όμως, κοιτάξτε. Εγώ δεν το θέτω ως περιορισμό των διαδηλώσεων. Το μην το πάτε εκεί. Εγώ λέω βεβαίως και σε μια δημοκρατία δεν υπάρχει απαγόρευση διαδήλωσης, κύριε Δελή. Είναι ανόητο να το θέτουμε. Μίλησα για περιορισμό, όχι για απαγόρευση. Ναι, και περιορισμό. Μα δεν είναι περιορισμός το να κλείσει. Το δρόμο λέμε να μην κλείνουμε. Νομίζω ότι πάει πακέτο και με ένα γενικότερο περιορισμό και των υπολείπων δικαιωμάτων. Τώρα, σε σχέση για τους δρόμους τους οποίους αναφέρεστε, νομίζω ότι η χτεσινή μέρα ήταν χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η χτεσινή μέρα όπου ταλαιπωρήθηκε η μισή Αθήνα, νομίζω ότι δεν υπήρξαν διαδηλώσεις και αυτό δεν έγινε εξαιτίας διαδηλώσεων. Τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι στην Αθήνα ταλαιπωρούνται. Είναι πιθανώς να υπάρχει ποτηριάρισμα λόγω πολλών αυτοκινήτων, κύριε Δελιά. Λοιπόν, ένα λεπτό έχω στη διάθεσή μου, παρακαλώ. Θέλω να ακούσω τη γνώμη σας για την επιστολική ψήφο. Γιατί φοβόσαστε, κύριε Δελή, ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, παρακαλώ, έτσι να κρυφθεί. Την επιστολική ψήφο, αυτό θέλω να. Καταρχήν θέλω να πω εδώ ότι μπήκαμε σε αυτή τη συζήτηση και κάθε καλόπιστος άνθρωπος το αναγνωρίζει ως κόμμα για την ψήφο των αποδήμων με κάθε ειλικρίνεια, χωρίς υστεροβουλία. Έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι Έλληνες που είναι στο εξωτερικό. Βάλαμε τρεις προϋποθέσεις. Βάλαμε το ζήτημα των οικονομικών και των κοινωνικών δεσμών. Κατά τη γνώμη μας δεν αρκούν οι ψυχικοί δεσμοί. Αφήστε που είναι και ένα υποκειμενικό συνέστημα. Βάλαμε ένα ανώτατο χρονικό όριο απουσίας και είπαμε, και φτάνω στο ερώτημά σας, ζητήσαμε την αυτοπρόσωπη παρουσία. Ξέρετε, η αυτοπρόσωπη παρουσία, κύριε Πορτοσάλτε, δεν εγγυάται μόνο τη μυστικότητα
και την εγκυρότητα της ψηφοφορίας, που είναι βασικό και αυτό, αλλά νομίζω ότι ορίζει, δίνει και το περιεχόμενο μιας ουσιαστικής πολιτικής συμμετοχής. Είναι άλλο πράγμα να ψηφίζει κανείς δια αλληλογραφίας μέσα από το, μέσα από το κινητό του, και είναι άλλο πράγμα να πηγαίνει ο ίδιος στο εκλογικό τμήμα για να ψηφίζει. Και να σας πω και κάτι. Είπαμε για τους Έλληνες που μένουν και εργάζονται έξω τα τελευταία χρόνια. Είπαμε να μην, τα εκλογικά τμήματα να μην είναι μόνο στις πρεσβείες και στα προξενία, αλλά να είναι και σε κάποιες άλλες περιοχές, σε κάποιους άλλους χώρους, όπου εκεί να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά σε αυτούς που είναι.